Σου ρωτάει, δεν πήγαμε λέει. Γιατί δεν πήγαμε. Γιατί μας μπόδισε κάποιος στον δρόμο. Ποιος είναι. Τι χαρά δεν είχε καλή. Ένας άνθρωπος του δασίτρυπος λέει. Τρυπωτός που είναι. Ο Ηλίας. Ο Ηλίας είναι. Και διατάζει ένα πεντηκόντο. Πεντηκόντο, το σωματικό. Με 50 σαρτιώδες να πάνε να πιάσουν με τον Ηλία με τον Πάνσο Βασίλειο. Πήγε. Πεντηκόνταρχος ο Σωματικός με 50 σαρτιώδες. Άνθρωπε του Θεού. Κατέβα κάτω, διότι έχω διαταγή να σε δέσω και να σε πάω δεμένο στο Βασίλειο. Αφού λες εσύ ότι εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Ας πέσει φωτιά να κάψει εσένα και τους πεντηκονταρχούς. Ναι. Και πέφεσε φωτιά και σου έκανε καψάλα. Να. Ναι. Ναι, ούτε άλλο. Το έμαθε αυτό ο Βασιλιάς και σε και δεύτερο πεντηκονταρχό, ο οποίος έπαθε τα ίδια για αυτούς. Μπερζής. Έσαιρε και τρίτο μετά. Αλλά ο τρίτος φοβήθηκε που είδε τα πτώματα καμένα κάτω και έπεσε και το προσνήσε μέχρι λάθος τον Ηλία. Τον Αγιό δεν είναι βέβαια. Λοιπόν, του λέει, άνθρωπε του Θεού λέει, έχω διαταγή, τι να κάνω, πες μου, τι να κάνω, τι να κάνω, έχω διαταγή. Και του λέει ο Αρχάγγελος, ότι πήγαινε μαζί με αυτό το τρίτο και να του πεις του Βασιλέα ότι θα πεθάνει. Αυτό είναι το μισό. Και πηγαίνει και του είπε θα πεθάνεις γιατί δεν βρήκες Θεό εδώ να ρωτήσεις στη Σαμάρια. Θα πεθάνεις. Και πέθανε. Και πεθαίνει και η μάνα του και τα αδέρφια και δεν τον θάψανε, αλλά σφάγανε τα σκυλιά. Έτσι είχε πει ο Ηλίας, γιατί έγινε. Αφού τελείωσε αυτή την αποστολή, πήγε βρήκε τον Ελισέ. Τον λέει, Ελισέ, μείνε εδώ, λέει, διότι ο Κύριος με προσέταξε να πάω μέχρι το χωρίο. Βεθύ. Ζει Κύριος ο Θεός. Ζει και η ψυχή σου λέει. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Έλα. Πήγαινε. Εκεί ήταν 50 παιδιά προφητών, άνδρες, σωστοί άνδρες. Μεγάλη δηλαδή, πολιτικά παιδιά. Παιδιά προφητών ήταν. Και είπαν στον Ελισέο, το ξέρεις σήμερα ότι φεύγει ο πατέρας σου. Το ξέρω είμαι. Γι' αυτό δεν αφορώ. Και από το χωριό αυτό είπε ο Ελισσέος πάλι ότι μείνε εδώ Ελισσέ μαζί με τα παιδιά διότι ο Κύριος με προσέδωσε να πάω μέχρι την Ιερικό. Και είπε πάλι ο Ελισσέος ζει Κύριος ο Θεός, ζει και η ψυχή σου λέει. Θα έρθω και εγώ στην Ιερικό. Και πήγανε που βοηθούσαν και τα 50 και οι 50 άντρες των προφητών. Και από εκεί πάλι είπε ο Ηλίας. Μην εδώ Ελισέ, λέει. Διότι ο Κύριος με προσέδωσε να πάω μέχρι τον Ιορδάνη τον ποτάμο. Ζει Κύριος ο Θεός, ζει και η ψυχή σου. Θα φύγω, λέει. Και πηγαίνει στον Ιορδάνη. Και έβγαλε την εντολή ο Ηλίας. Και χτυπάει τα νερά του Ιορδάνη. Ένα χύμωρο. Το άνερο. Και σταμάτησε πιτό. Στο ποτάμι, σταμάτησε πιτό. Τα νερά που κατεβαίναν, μείναν πιτό. Και έγινε τύπος. Και τα νερά που φεύγαν, φύγαν. Και πέρασαν... Συγγνώμη, δεν ξέρω. Που βιντεάζει, δεν βιάζει. Σιγά σιγά. Δεν βιάζει.
Τι είπες. Δεν διαστήκανα. Σιγά σιγά δηλαδή. Συνομιλούντες, κουβεντιάζαν. Βγήκαν στη ξηρά. Και το ποτάμι ξανακύλησε. Έφυγε. Ξανακύλησε το νερό. Ζήτησε μου τίποτα καμιά χάρη να σου δώσω. Και λέει, πατέρα, θέλω να έχω δικό πνεύμα από το δικό σου. Τι δεν θέλω, δεν θα πιστεύσεις. Να έχει δικό πνεύμα από το δικό μου. Ναι, θα το έχεις είπε. Αλλά εάν με δεις που θα πάω στον ουρανό, θα με δεις στον ουρανό που θα πηγαίνω, και κατεβαίνει πύρνη η άμαξα και πύρνη άλογα. Άμαξα, η άλογα, φωτιά. Και ανεβαίνει απάνω η δία σου, στο πύρνη η άμαξα. Και έφυγε δια νεμοστροβίδου. Πώς που κάνει ένα νεμοστροβίδος. Δια νεμοστροβίδου. Πάτερ μου, πάτερ μου, πάτερ μου. Δεν τον είδα για να πάρει το δικό μου. Και του πέδωσε ότι μου δοτεί κατ' τον ουρανό. Γι' αυτό λέει, άνωθεν καταπέμψας εν Ισσέου τη χάρη, νόσος αποδιώκει και λεπρούς καθαρίς. Λέει το αποδητήριο, διότι έχουν το ίδιο αποδητήριο και ο Ηλίας και ο Ελισσέος. Το ίδιο αποδητήριο. Λοιπόν, διπλώνει εδώ ο Ελισσός την Ιδωτή και χτύπησε τα νερά του Ιουδάνη, θα κάνει ξανακυλήσει. Πού είναι ο Θεός του Ηλία? Εκεί ήταν ο Παντάου Παρών. Εκεί ήταν μας. Πού είναι ο Θεός του Ηλία? Και χτυπάει τα νερά και σταμάζαν τα νερά αυτά που κατεβαίνανε στο μητόπο και τα άλλα που φεύγανε φύγανε. Και πέρασε ο Ελισσέος, επίξηλο εδάφος, όπως πέρασε με την Ιλία. Εκεί είπανε τα 50 παιδιά των προφητών. Λέει τώρα το πνεύμα του Ιλία έμενε στον Ελισσέο, λέει. Αλλά το σώμα του υπετάξει ο Θεός κάπως το έκαμε χαράδα. Να πάμε να ψάξουμε να το βρούμε. Το σώμα του Ελισσέως, του Ηλία. Όχι, ανήβατε, διότι ο Ηλίας πήγε με το σώμα στον ουρανό. Ο Ισακός Άγγελος. Άγγελος με σάρκα, άνθρωπο. Μα όχι, θα το βρούμε. Επιμένανε δύο-τρεις φορές. Επήγαινε. Και ψάξανε τρία ημερόνυχτα. Κοσκίνησαν όλο τον τόπο εκεί γύρω, είπαν ότι δεν θα βρει κανένα. Έτσι. Αφού σας είπα ότι ο Ηλίας πήγαινε το σώμα στον ουρανό, εσείς. Αλλά τώρα εμείς καταβόμεθα από την Ιερικό. Και εκεί στην Ιερικό φυτεύουμε δέντρα και δεν γίνονται γιατί τα νερά είναι πικρά. Θα περάσω, είπε ο Ιησούς, να τα δω τα νερά. Και γίνανε τα νερά από το χύμα που τρέχει πιο γλυκά από τα νερά που πήγαμε εδώ εμείς. Δόξα τω Θεώ, ο ένας τρόπος άγγελος των πνευτών κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος Χριστούς Χριστού, Ηλίας ο ένωτος. Προτού έρθει ο Κύριος Δευτέρα Παρουσία, δεν θα έρθει ο Κύριος, αν δεν έρθει πρώτα ο προφήτης Ηλίας. Να το ξέρουν και να το πούμε κι άλλο. Ναι. Λοιπόν, εγώ τελείωσα τώρα, με την χάρη του Θεού. Σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Καμία ερώτηση να του κάνετε στο θέμα αυτά που ακούσατε. Κάποια παρατήρηση, κάποια ερώτηση, κάποια απορία. Για να απαντήσει, αν κάποιος θέλει.
είδε μη να συνεχίσω εγώ. Δεν θέλει κανείς. Εγώ... Το είπε τόσο ωραία Μιχάλη. Εγώ τα είπα όπως τα γράφει η γραφή. Ναι. Και να ξέρετε ότι δύο φορές το διάβασα. Όταν έβλεπα. Με τη χάρη του Θεού, το είμαι θα παίξω, θα πηγαίνω και άλλη χάρη που θυμάμαι και τα ονόματα. Ναι, και τα χωριά. Όλα και εγώ σπουδαίνω τα υπήρχε, δεν θα τα χωριά. Ναι, έχω. Ναι, ναι.